Πόθεν έσχες. Είναι έσχες, είναι πόθεν, τι είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι γνωρίζουμε τα έσχες και μονίμως η συζήτηση που κάνουμε στο τέλος δεν ξέρουμε το πόθεν. Ναι. Ο Σπύρος Σταυρούλιας είναι εδώ κοντά μας. Πάμε, ο φορτηγικός μας. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας, γιατί η κουβέντα που κάνουμε από το πρωί, κύριε Σταυρούλια, είναι καλημέρα. Ότι έχουμε πλέον, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς τα πόθεν έσχες των υποψηφίων, εν πάση περιπτώσει, αρχηγών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ξέρουμε, δεν έχουμε το πόθεν. Το έχουμε. Το πόθεν δεν το έχουμε, τουλάχιστον στην περίπτωση του κυρίου Κασελάκη. Ναι. Δεν το γιατί έχουμε. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις ναι. Είναι ανθρώποι που ασχολούνται με την πολιτική, έχουν ξαναδημοσιοποιήσει το πόθεν έσχες τους. Άρα ξέρουμε, εκεί ξέρουμε τη ροή της περιουσίας. Το πρόβλημα είναι με τον κύριο Κασελάκη, που βλέπουμε τι περιουσία έχει πλέον. Αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς ακριβώς την έχει αποκτήσει. Λοιπόν. Για να μπορέσουμε να δούμε πώς την έχει αποκτήσει, πρέπει να ανατρέξουμε πίσω. Λοιπόν, δεν έσοδα. Μπορούμε να ανατρέξουμε τα έσοδα ναι. Πίσω. Μόνο οι ελεγκτικές αρχές. Αυτό λέω. Εμείς ναι. Όχι. Ναι. Και μισό λεπτό, καθίστε. Ο άνθρωπος εργαζόταν στις ΗΠΑ. Πώς θα πρέπει να συνδράμουν στις ΗΠΑ και άντε ναι. Να πάω. Καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, για το 2023 έχει δηλώσει $1.678.000 εισόδημα από. Που δεν γνωρίζουμε ακριβώς την προσέλευση των χρημάτων, και 70.000 ευρώ από τα ενίκια του ακινήτου του. Να πούμε εδώ ότι στο Excel που είχε δώσει τη δημοσιότητα παλαιότερα, έτσι, αυτό το άθροισμα μας έκανε 2 εκατομμύρια και κάτι. Ναι. Τώρα μας αθροίζει 1.750 περίπου. Ναι. Υπάρχει μία διαφορά εκεί. Ναι. Έχει πάνω από 3,5 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές. Έχει τοποθετήσει 3,5 περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές. Να κάνω μια τεχνική ερώτηση. Η απόδοση. Απρόσεχε το να δεις. Ναι. Άμα κάνεις πολλά χρόνια οικονομικό ρεπορτάζ. Δηλώθηκαν τα μερίσματα. Δεν ξέρουμε τη φορολογική του δήλωση. Ξέρουμε το πόθεν. Τα μερίσματα από τις μετοχές, ξέρουμε. Θα πρέπει να δούμε αν τα έχει δηλώσει τη φορολογική του δήλωση. Είναι φορολογικός κάτοικος Αμερικής, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος. Εκεί θα πρέπει να δηλώσει τα εισοδήματά του. Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, μην είναι σε αυτό εδώ τα μερίσματα. Μην είναι σε αυτό το 1 εκατομμύριο. Υπάρχει σοβαρή περίπτωση. Θα πρέπει αυτό όμως να λέγεται ότι από μερίσματα, όπως το κάνουν οι βουλευτές. Ναι. Λέει από μερίσματα, έχω τόσο στον. Τέλος πάντων. Λοιπόν, λεπτομέρεια τεχνική. Φορολογημένα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, φορολογούμενα αυτοτελώς. Μπράβο, αυτό λέει το. Υπάρχει μία έτσι. Ασαφή περιγραφή. Και εσύ, άμα το δεις μέσα στο ποθενέσιο που κάνουμε, σου λέει από μερίσματα τι έχεις. Ναι, ευτυχώς δεν ασχολούμαι. Εγώ ασχολείται ο φορολογικός μου, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτά. Έχει δηλώσει καταθέσεις. Εδώ η ρευστότητα του κυρίου Κασελάκη φαίνεται ότι είναι αρκετά μικρή σε σχέση με τα εισοδήματα που δηλώνει και τις τοποθετήσεις που έχει σε μετοχές. Έχει μόλις 26.000 δολάρια στην Αμερική. Στο Excel που είχε δώσει ήταν 21.000 τα δολάρια, 21-22.000 τα δολάρια. Έχουμε 4.000 διαφορά. Μπορεί να άλλαξε αυτό, δεν είναι τίποτα. Και οι καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα στη χώρα μας είναι στις 26.000 ευρώ περίπου. Είναι αρκετά ναι. Μικρές σε σχέση με την περιουσία που δηλώνει. Εδώ. Τα ακίνητα είναι όπως τα γνωρίζουμε. Είναι το σπίτι, το γνωστό σπίτι στις Σπέτσες. Η γονική παροχή που έχει γίνει στο Νέο Κόσμο είναι μια διοκτησία. Ο άνθρωπος τα έχει ανοίξει όλα στην τηλεόραση. Δεν τα έχει κρύψει αυτά. Τα έχει δείξει ούτως ή άλλως και είναι και η μεγάλη ιδιοκτησία στην Αμερική που διαθέτει τα 55 στρέμματα με την βίλα, την οποία και μισθώνει. Ναι. Υπάρχουν και δανεισμοί. Τώρα, αυτό το σπίτι που έχει αποκτήσει στο κέντρο της Αθήνας είναι για το έτος 2024. Είναι για το 2024, έτσι. Δεν δηλώνεται ακόμα. Στην επόμενη. Σωστά, ναι. Δεν το έχει αναφέρει καθόλου εδώ. Αλλά το άνοιξε και αυτό τώρα. Μην είμαστε αδίκοι. Το είδαμε και αυτό, ναι, είναι υπέροχο. Και είπε και πόσο το πήρε. Ναι. Τώρα, οι δανειακές του υποχρεώσεις ανέρχονται στο 1.650.000 δολάρια περίπου. Προέρχεται το 1.600.000 για την αγορά του ακινήτου στην Αμερική και άλλες 100.000 ευρώ περίπου που έχει δανειστεί για να αγοράσει το αυτοκίνητό του. Είναι τα δάνεια που βλέπω. Εδώ δεν είναι τα δάνεια. Είναι ακριβώς. Είναι τα δάνεια. Ναι, είναι η οφειλή. Το 1.577 είναι το υπόλοιπο του δανείου που έχει πάρει για το ακίνητό του στην Αμερική. Τα 78.000 δολάρια αφορούν την αγορά ενός αυτοκινήτου που είχε κάνει, αν θυμάμαι καλά, περίπου 110.000 ευρώ. Τα 90.000 τα είχε πάρει με δάνειο και τα υπόλοιπα ήταν από δικά του χρήματα. Ναι. Και έχει και δύο μικρότερα δάνεια. Επί της ουσίας είναι οι δύο κάρτες που χρησιμοποιεί. Ναι. 6.000 ευρώ. Είναι δύο πιστωτικές κάρτες ύψους 6.000 ευρώ, φυσιολογικές. Το πρόβλημα, εάν προκύπτει πρόβλημα με τον κύριο Κασελάκη, είναι το εξής. Ήταν μέτοχος μιας εταιρείας, την Όσιος. Αυτή που δάνεισε αυτή η πολυπόθετη εταιρεία που έχουμε συζητήσει πολλές φορές και που είναι και δεν συνάδει και με την ιδιότητά του σαν αρχηγού πολιτικού κόμματος. Αυτή η εταιρεία, από ό,τι λέει, έχει φύγει από την κατοχή του. Είναι μια εταιρεία που έχει ένα κεφάλαιο της τάξης των 500.000 δολαρίων. Και πλέον έχει φύγει από την κατοχή του. Ναι. Το ζήτημα εδώ είναι πώς έφυγε. Μεταβιβάστηκε, πουλήθηκε, παραχωρήθηκε, σε ποιον έχει πάει. Δεν απαντάτε αυτό. Δεν απαντάτε, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Θα πρέπει δηλαδή εκεί να δούμε μια ερώτηση πού έχει πάει αυτή η περιουσία. Γιατί από ό,τι φαίνεται είναι η βασική εταιρεία με την οποία λειτουργούσε ο κύριος Κασελάκης.
νομότυπα. Δεν λέμε ότι έχει κάνει κάτι παράνομα ο άνθρωπος, αλλά τίθεται θέμα πού έχει μεταβιβαστεί αυτή η εταιρεία και με ποιο τρόπο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τους υπόλοιπους, να δούμε ποιον έχουμε. Τον κύριο Φάμελου θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το ποθενέσχυς του κυρίου Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος έχει ένα τυπικό οικογενειακό εισόδημα της τάξης των 40.000 ευρώ και 2.000 ευρώ περίπου από ακίνητα. Και καταθέσεις 57.000 ευρώ, αν δούμε το ποθενέσχυς, είναι αρκετοί τραπεζικοί λογαριασμοί, αλλά είναι τραπεζικοί λογαριασμοί όπως κινούνται όλες οι ελληνικές οικογένειες, με συνδικαιούχους μέσα, συζύγους, παιδιά, γονείς κτλ. Να πούμε ότι το εισόδημά του είναι περικομένο, γιατί του κρατάνε στην πηγή τα χρήματα που δίνουν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Στο κόμμα. Το παίρνουν στην πηγή. Στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Και μου φαίνεται και στη Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι συνεισφέρουν, αλλά τα παίρνουν στην πηγή. Να συνεχίσουμε. Αν τρέξει κάρτα μας, ναι, τα υπόλοιπα ποθενέσχυση είναι σε αυτό περίπου το μοτίβο. Έχει τέσσερα ακίνητα στην Ελλάδα και ένα στη Γερμανία και οι δανειακές του υποχρεώσεις είναι 47.000 ευρώ. Εδώ, κύριος Φάμελος, γνωρίζουμε και το πόθεν. Αν πάμε πιο πίσω, είναι αρκετά χρόνια στην πολιτική. Δηλώνει το ποθενέσχυση, οπότε μπορούμε να ξέρουμε όλη την ροή της περιουσίας. Ο επόμενος υποψήφιος είναι ο κύριος Φάμελ, ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης. Και του κυρίου Πολάκη το ποθενέσχες είναι ένα τυπικό ποθενέσχες μιας ελληνικής οικογένειας. Τα εισοδήματα είναι ανάλογα, είναι 51.987 ευρώ. Έχει ακίνητη περιουσία στην περιοχή του, στην Κρήτη. Τρία δάνεια, 300.000 ευρώ, 70 και 30, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν αποπληρωθεί. Αν θυμάμαι καλά, στο ποθενέσχες είναι αρκετά χαμηλότερα τα ποσά που οφείλει πλέον. Εξυπηρετούνται κανονικότατα τα δανεία του και τα έχει αγοράσει για τις οικίες του. Ναι. Έχει μια βάρκα, το αυτοκίνητό του, ένα δίκυκλο. Είναι ένα τυπικό ποθενέσχες οικογενειών. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Φαραντούρη. Να δούμε και του κυρίου Φαραντούρη το ποθενέσχες. Όπως ο ίδιος το. Εισόδημα 16.000 ευρώ από ακίνητα, 220 ευρώ από μερίσματα. Έχει μια τουριστική εταιρεία μαζί με τη σύζυγό του, 50-50. Δεν το μέρισμα τουρίς. Σου λέγατε να δηλώνετε. Ναι. Και 49.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες. Είναι αυτά τα 50 περίπου χιλιάρικα που δηλώνουν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Η σύζυγός του έχει περίπου 24.000 ευρώ εισόδημα και άλλα 34 επίσης της συζύγου. Υπάρχει αρκετά μεγάλη ακίνητη περιουσία στον κύριο Φαραντούρη, 10 διαμερίσματα και 8 μονοκατοικίες. Α, ναι. Κάποια από αυτά είναι στο όνομα του ιδίου, 2 οικόπεδα και 2 βοσκοτόπια. Στην Κεφαλονιά. Ναι, δεν είναι πολύ υψηλής αξίας. Ναι. Το αυτοκίνητο, μία βάρκα και ένα ταχύπλο. Πολλά από τα ακίνητα που έχει ανήκουν στη σύζυγό του και όχι στον ίδιο τον κύριο Φαραντούρη. Και ο κύριος Φαραντούρης είναι αρκετά δηλωμένα, χρόνια. Είναι δηλωμένα κανονικά. Και να είναι και τον κύριο Γκλέτσο, είναι ο τελευταίος. Ο κύριος Γκλέτσος είναι ο πιο φτωχός της παρέας. Δηλώνει χαμηλά εισοδήματα, 4.000 ευρώ. Από μετοχές 23.000 ευρώ. Και έχει δηλώσει 131.000 ευρώ μετρητά, τα οποία έχει τοποθετήσει στη θηρίδα του. Τα οποία από ό,τι γράφει ο ποθενές και στα δικαιολογία από προηγούμενες αναλήψεις της μητέρας του. Ναι. Πάνω στην περιοχή. Δύο δεντροκαλλιέργειες στην Στυλίδα, δύο αγορές ακινήτων, τρία ακίνητα από κληρονομιά εξαδιαθέτου και τέσσερα οχήματα. Αυτή είναι η περιουσία του κυρίου. Όλα όμως αυτό το οποίο καταλήγουμε είναι ότι για τους τέσσερις τουλάχιστον γνωρίζουμε το πόθεν. Γνωρίζουμε το πόθεν, υπάρχει μια ροή από πίσω γιατί και οι τέσσερις ασχολούνται με την πολιτική αρκετά χρόνια και δεν υπάρχει κάποιο μελανό σημείο. Όχι ότι απαραίτητα το ποθενέσχυση του κυρίου Κασελάκη έχει πρόβλημα, αλλά σίγουρα υπάρχουν ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί ακόμα και για να απαντηθούν θα πρέπει να τρέξουμε αρκετά πίσω στην ιστορία, κάποια χρόνια πίσω, για να δούμε την πορεία του κυρίου Κασελάκη. Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι ο κύριος Κασελάκης έχει πλουτίσει από την πολιτική. Κύριε Σταυρούλια, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας. Πάμε να καθίσουμε.